Και φυσικά, η συνύπαρξη με τους πρόσφυγες μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς. Μια κοινή εμπειρία όσων ασχολούνται με τους πρόσφυγες είναι ότι αυτή είναι μια εμπειρία μετασχηματισμού των ίδιων. Μεταμόρφωση, γίνονται διαφορετικοί άνθρωποι. Ξεφεύγουν από αυτή τη ρουτίνα το σταθερό και επαναλαμβανόμενο τρόπο. Είναι αναγκασμένοι να σκεφτούν αλλιώς. Μαθαίνουν να επικοινωνούν με άλλους τρόπους. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Μέρος 2 λοιπόν, εκπαίδευση. Το δικαίωμα στην ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση λοιπόν αποτελεί σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο ένα από τους κεντρικούς άξονες των προσπαθειών για την προστασία και την ευημερία των παιδιών γενικά. Το 2014 η UNICEF ως ανταπόκριση στον πόλεμο Σύρια έδωσε το πρώτο να την κρίνω και μίλησε μάλιστα για μια ολόκληρη χαμένη γενιά. Αν δεν γίνει κάτι, μια ολόκληρη γενιά παιδιών δεν θα έχει καμία ευκαιρία να κάνει κάτι στο μέλλον, αυτό που απλά λέμε να προδόξει. Πάρα πολύ απλά. Το 2015 ο ΙΕ σε μια έκθεση για τη συνθήκη της αστυφυγή του Σύριου ανέφερε αυτό που σας είπα πριν. Δεν είναι μόνο η οικονομική ανέχεια ή ο φόβος για τη ζωή που οδηγεί στην προσφυγιά. Για ένα μεγάλο μέρος των οικογενειών είναι αυτό, να μπορέσουν να προσφέρουν ευκαιρίες στα παιδιά τους. Να πάνε σχολείο, πανεπιστήμιο, να έχουν μια καλύτερη ζωή. Και πάρα πολλοί πρόσφυγες είναι φοιτητές που δέχτηκαν τις σπουδές τους. Και αν μιλήσετε μαζί τους, τα κάνουν. Ένα από τα βασικά πράγματα που σας ρωτάνε είναι πώς μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και πού. Εμένα προσωπικά που είμαι στο πανεπιστήμιο με ρωτάνε, μπορώ να παρακολουθήσω μαθήματα στο πανεπιστήμιο. Και είμαι χρεωμένος να τους πω όχι, γιατί είναι όλα στα ελληνικά. Αλλά έχουν απίστευτη όρεξη. Το βασικό λοιπόν κείμενο στον Ευρωπαϊκό Φόρο που καθορίζει τα δικαιώματα και ειδικά την προστασία των παιδιών, όπως είπε και η κυρία Φουρνού πριν, είναι η Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία λοιπόν εδώ και περίπου 4 χρόνια είναι νόμος του ελληνικού κράτους. Άρα το αν θα δεχτούμε ή όχι τα προσφυγόπουλα στο σχολείο δεν είναι ζήτημα επιλογής. Είναι υποχρέωσή μας, μάλιστα που είμαστε και Έλληνες πολίτες. Σε αυτή λοιπόν. Γίνεται ειδική αναφορά στα παιδιά πρόσφυγες, τα οποία αφήνουν να χαίρουν τις κατάλληλες προστασίες και ανθρωπιστικής βοήθειας χωρίς διάκριση, θα τους επιτρέψουν να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα που αναγνωρίζονται και για τα υπόλοιπα παιδιά. Μεταξύ αυτών, λοιπόν, ένα από τα πιο σημαντικά είναι το δικαίωμα στην ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση, ως βασική συνθήκη για την ανάπτυξη του παιδιού, της καλλιέργειας και του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, των προσωπικών και πολιτισμικών του ίδιου και των άλλων. Όπως και ενός πνεύματος συνύπαρξης, κατανόησης και ισότητας. Στον τελευταίο, μάλιστα, νόμο, 2016 για την διαπολιτισμική, υπάρχει η εξής φράση, που είναι πάρα πολύ σημαντική, ότι είναι σημαντική η ένταξη των παιδιών στο σχολείο για την δόμηση σχέσεων μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων με σκοπό την άρση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού. Είναι πάρα πολύ βασικό. Οπότε λοιπόν η ένταξη των προσφυγόπουλων στα σχολεία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για την ένταξη των παιδιών αυτών αλλά και των οικογενειών του στην πορεία, στην ευρύτερη κοινωνική ζωή. Η έξοδο των παιδιών έστω και αυτέ τι 4 ώρε που θα πηγαίνουν τα μεσημερινά από τη μεταένταξη είναι ζωτική σημασία. Πολύ ζωτική σημασία γιατί είναι μια ευεργετική ανάσα διαφυγή από την ιδρυματική ζωή μέσα στα στρατόπεδα. Ξέρετε τι κάνουν τα παιδιά στα στρατόπεδα πέρα από τι προσπάθειε των ΜΚΟ, είναι σημαντικέ και όλων των υπολείπων. Κάθονται, δεν έχουν τίποτα να κάνουν. Κοιτάξτε τον ουρανό. Οι έφηβοι, ξέρετε τι κάνουν, είναι με ένα κινητό έτσι. Δεν έχουν τίποτα. Θέλετε να κάνετε ένα μικρό πείραμα για να καταλάβετε πώς ζουν και πόσο ωραίο είναι. Είναι πολύ απλό. Βγείτε στο μπαλκόνι μία ολόκληρη μέρα την κυρία πριν. Χωρίς το κινητό σας, τίποτα. Ούτε ένα βιβλίο. Ούτε τηλεόραση. Και απλά καθίστε εκεί πέρα 12 ώρες. Να δούμε. Δοκιμάστε, είναι μια αρκετά μεταβλητική εμπειρία. Αυτό σημαίνει επί μήνες καθημερινά. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι οι συνέπειες είναι ήδη μεγάλες. Δεν θα έρθουμε. Οι συνέπειες είναι εδώ. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα παιδιά, γύρω από τα οποία χωρίς να ακούγονται οι δικές τους φωνές, δεν τα έχουμε ρωτήσει ακόμα. Αλλά αν τα ρωτήσετε, θα σας πω στην πορεία τι λένε. Έχει ανοίξει ένας μαχητικός και επικίνδυνος διάλογος. Ανήκουν λοιπόν σε μια ενιαία ομάδα. Αποτελούν μέρος μιας ριζικής πολιτισμικής διαφοράς που απειλεί να νοθεύσει, να μολύνει μια αντίστοιχη γενή πολιτισμική καθαρότητα. Οι προσφυγικοί πληθυσμοί που βρίσκονται αυτή τη στιγμή μαζί μας προέρχονται από ένα πλήθος κοινωνικών ομάδων με μεγάλες κοινωνικές διαφορές
και εντός τους πολύ περισσότερες θρησκευτικές, ταξικές, έμφυλες και άλλες διαιρέσεις. Δεν υπάρχει ένας Ήριος, ένας Αφγανός ή ένας οτιδήποτε άλλο. Οι διαφορές είναι τεράστιες, όπως και εδώ. Τα μέλη τους είναι ότι προσωπεύουν ένα μη δυτικό άλλο, μια κλειστή παραδοσιακή πολιτισμικά αναλύωτη ενότητα, δηλαδή τους μουσουλμάνους γενικά, σαν να είναι ένα πράγμα, ή κάποιο ισλαμικό κίνδυνο. Αντιθέτως, αυτό που πράγει την εικόνα της ριζικής εταιρεότητάς τους είναι ακριβώς ο εγκλεισμός στα στρατόπεδα. Ότι είναι κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν ζουν και δεν κινούνται και δεν βαδίζουν μαζί με εμάς. Οπότε ο ένας περνάει για τον άλλο μεταξύ μας αδιάφορος. Αυτοί δεν μπορούν καν να περάσουν σαν αδιάφοροι. Είναι αυτοί οι άλλοι που είναι κάπου μακριά, 8,5 χιλιόμετρα από το κέντρο. Και κάποιοι πολλά περισσότερα. Ο ανεδιπλασιασμός λοιπόν της απουσίας τους από τους τόπους που εγκατέλειψαν με την προσθήκη της απουσίας τους από την κοινωνική ζωή των τόπων φιλοξενίαν τους είναι αυτό που δημιουργεί τον άλλο με άλφα κεφαλαίο. Έτσι ακυρώνεται η δυνατότητα να αναγνωριστούν ως πρόσωπα, ως μοναδικά και ιδιαίτερα υποκείμενα, ως κοινωνικοί συνομιλητές και επομένως ως μέτοχοι του σύμπαντος των ηθικών υποχρεώσεων και ευθυνών που μοιραζόμαστε όλοι ως άνθρωποι και προκειμένου να μπορούμε να αναγνωριζόμαστε αμοιβαία ως άνθρωποι. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν κάποιος σου λέει «Γεια, ανταποδίδεις». Είναι μια βασική ηθική, πολύ απλή υποχρέωση, καθώς δεν μπορούμε να ξεχάσει πόσο σημαντική είναι για να μπορούμε να αισθανόμαστε ότι έχουμε κάποια αξία. Αντί αυτού, οι πρόσφυγες ανακαλύπτουν το αφενός ως παθητική δέκτωση, όπως είπα πριν, της ανθρωπιστικής βοήθειας, και αφετέρου ως φορείς κινδύνων για την ασφάλεια και την πολιτισμική καθαρότητα μιας υποτιθέμενης εθνοτικής ή πολιτισμικής ενότητας. Οι Ανατολίτες, οι Μουσουλμάνοι έναντι των Ελλήνων, των Ευρωπαίων, της Δύσης. Εντός όμως της Δύσης, της Ευρώπης ή της Ελλάδας μπορούμε να εντοπίσουμε μια ανάλογη ετερογένεια πολιτισμικών, θρησκευτικών, ταξικών, έμφυλων και άλλων διαφορών. Η βεντάλια και η ένταση αμέτρητων διαφορών αναπαρίσταται ωστόσο στους κυρίαρχους λόγους, ως αντιπαράθεση μεταξύ ασύμβατων ταυτοτήτων, ως υποτιθέμενη αντίθεση ή αντιπαράθεση μεταξύ αυτοτελών πολιτισμών. Όμως, η ιστορία των λαών που έζησαν και συνεχίζουν να ζουν γύρω από τη Μεσόγειο, αναδεικνύει αντιθέτως μια εικόνα διάσπαστης χρονικάς συνύπαρξης, ανταλλαγών αμοιβαίων επιδράσεων, εναλλαγών φυσικά μεταξύ περιόδων ειρήνης και συγκρούσεων, ευημαρίας και δυστυχίας, αλλά ανάμεσα σε γείτονες, όχι ανάμεσα σε διακριτούς και απόλυτα ξεχωριστούς άλλους, ανάμεσα σε γείτονες. Οι πολιτισμοί λοιπόν δεν είναι ουσίες ή οντότητες, ούτε όπως γράφει ο Απιά, κλειστά κουτιά που μπορούμε να ταξινομήσουμε και να τα διαβαθμίσουμε χρησιμοποιώντας κάποια μεζούρα ανθρωπινότητας. Ποιος πολιτισμός είναι πιο ανθρώπινος, πιο πολιτισμένος από τους άλλους. Οι πολιτισμοί αποτελούν διεργασίες τις οποίες εντασσόμαστε, δηλαδή αποτελούν τη ζωή που ζούμε με τους άλλους. Και αυτοί οι άλλοι είναι αναγκαίοι παντού. Θέλετε ένα καλό παράδειγμα που είναι σημαντικό για μας τους Έλληνες. Αυτό ήρθε από τον 10ο αιώνα στην Κόρδοβα. Στην Κόρδοβα λοιπόν τον 10ο αιώνα ζούσε ο Ιμπν Ραστ, ή αλλιώς όπως το ξέρετε, ο Αβερόης, όπως εξευρωπαϊστήκε, μεταφράστηκε το όνομά του. Ο Αβερόης ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά με μια άλλη γενιά Αράβων, ακαδημαϊκών της εποχής θα λέγαμε, διαφύλαξε το έργο του Αριστοτέλη. Το μετέφρασε επίσης στα αραβικά, το σχολίαζε, ήταν ο πρώτος νεότερος σχολιαστής του Αριστοτέλη, και μέσω των κειμένων του Αβερόη μεταφράστηκαν τα κείμενα του Αριστοτέλη στα λατινικά και μπόρεσε πλέον η Δύση να έχει πρόσβαση. Λοιπόν, μας είναι χρήσιμος ο άλλος, ο Άραβας, Αβερόης ή οτιδήποτε ακόμα και για τη δική μας ταυτότητα. Εξαιρετικά αποτυπώνεται από αυτό το παράδειγμα. Οπότε λοιπόν, μόνο μέσα και μαζί με τον γείτονα άλλο οικοδομούμε τις ταυτότητές μας, ακόμα και τις δικές μας. Τα κοινά και οι διαφορές. Και τα κοινά και οι διαφορές δεν προϋπάρχουν τη συνάντηση παρά ποτέ από τη συνάντηση. Η ένταση λοιπόν των ξενοφοβικών φωνών εναντίον της ένταξης των παιδιών των προσφύγων στα σχολεία, επιχειρεί να αποκρύψει τις υποχρεώσεις μεταξύ γειτόνων, οι οποίες συγκρίνονται στη συνθήκη που ονομάζεται φιλοξενία, γιατί επιμείνω πολύ σε αυτή τη λέξη. Φιλοξενία. Τρισχιλιετοί συστήματα κανόνων ρυθμίζουν τη μετακίνηση των προσώπων γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου, υπαγορεύοντας την υποδοχή του ξένου ως ηθικού προσώπου. Και στην Ελλάδα, αλλά και σε όλα τα κράτη γύρω από τη Μεσόγειο, υπάρχουν ρητοί κανόνες φιλοξενίας, οι οποίες είναι εδώ και χιλιάδες χρόνια και κάπως που συνεχίζουμε ακόμα και σήμερα να τις τιμούμε. Όταν τον Ιούνιο του τρέχοντος έτου, λοιπόν, λάβαμε μέρος από το Πανεπιστήμιο, εγώ, η κυρία Λίδα Στεργίου από το Τμήμα Ιδεολογών, που είναι καθηγήτρια της διαπολιτισμικής, κάποιοι συνάδελφοι ακόμα, μερικοί εκπαιδευτικοί εθελοντές και πολλοί φοιτητές μας, σε ένα πρόγραμμα
για παροχή εκπαίδευσης, άτυπης εκπαίδευσης στα ελληνικά, στα δοσουλιά, για στρατόπεδα του Τσεμπελόγου και των Τελιανών. Η επιχειρία μας ήταν κοινή και στις δύο ομάδες και από κάθε μέλος τους. Οι πρόσφυγες μας υποδέχτηκαν από την πρώτη μέρα με τον πιο θερμό τρόπο, ακριβώς επειδή ήρθαμε εκεί να προσφέρουμε κάτι στα παιδιά τους. Γι' αυτό ήταν εξαιρετικά σημαντικό αυτό το πράγμα. Η κοινή εμπειρία, ξέρετε ποια ήταν? Καταρχήν, σίγουρα χαιρετισμοί. Όλοι χαιρετούν. Δεύτερον, κεράσματα, τσάι, καφέ, γλυκά. Ήταν σχεδόν καθημερινά. Είναι βασική συνθήκη και φυσικά όλοι οι υπόλοιποι που δουλεύουν και στα άλλα κάνουν. Μία από τις βασικές εμπειρίες που έχουν να μεταφραστούν είναι ακριβώς η φιλοξενία των προσφύγων σε αυτούς που έχουν στα κάμπ. Είναι απίστευτο. Τους έχουμε κυλήσει σε ένα στρατόπεδο, αλλά αυτοί μέσα στο στρατόπεδο όταν πηγαίνουμε εμείς να τους βοηθήσουμε, ή οτιδήποτε, είναι φιλόξενοι μέσα στις σκηνές. Μας γερνάνε, τους λένε, έλα να πεις να τα φέρει. Είναι απίστευτο. Οπότε, όπως μπορείτε να καταλάβετε από αυτό, η συνθήκη της φιλοξενίας δεν εδράζεται στον τόπο, σε ένα χώρο, σε ένα σπίτι, αλλά η συνθήκη της φιλοξενίας εδράζεται μόνο μεταξύ ανθρώπων, όπου υπάρχουν από δύο άνθρωποι και πάνω. Έχουμε αυτόματα μια συνθήκη που μπορεί να ονομαστεί φιλοξενία. Μεταφέρεται λοιπόν και αναδύεται σε κάθε συνάντηση. Η συνάντηση μεταξύ ξένων εγκυμονεί φυσικά κινδύνους, αλλά μόνο όταν αυτοί αντιμετωπίζονται ως άλυμα αλφα-κεφαλαίο. Ως ξένοι, ο ένας για τον άλλο ξένιος, ωστόσο, έχει διαφορά αυτή η αρχαία λέξη. Άλλο ξένος, άλλο ξένιος. Αν ο ξένος είναι ξένιος, αυτό σημαίνει ότι είναι φορέας πρακτικών υποχρεώσεων φιλοξενίας. Πρέπει να συμπεριφερθεί με έναν τρόπο, αλλά γι' αυτό τον φιλοξενεί να συμπεριφερθεί ανάλογα. Συχνά, ωστόσο, στους λόγους που εκφράζουν μία άρνηση ή αχυποψία για την ένταξη των προσφυγών στα σχολεία, κανείς έρχεται αντιμέτωπος όχι με τη λέξη ξένιος, αλλά με τη μεταφορά του ξενιστή. Στην κυριολεξία προσδιορίζει αυτά τα παιδιά ως φορείς επικίνδυνων ασθενειών, ως παράγοντες πώληψης με αυτό το φρικόδι όρο υγειονομικές βόμβες που απειλούν την ακαιρεότητα ή την καθαρότητα ενός υποτιθέμενου μηνιαίου κερατόφιου ερμής. Στις αιτιάσεις αυτές έχει απαντήσει και το Υπουργείο Παιδείας και η γιατροί του κόσμου, όπως είδατε πριν. Φυσικά ακούσατε και τον συνάδελφο από το Πανεπιστήμιο. Τα παιδιά είναι εμβολιασμένα και όσα δεν είναι ακόμα πριν πάνε σε θυμάται, δεν ξέρετε, έχουν εμβολιαστεί. Από τη μεριά μου, θα ήθελα να σταθώ περισσότερο στις συνθήκες παραγωγής από το φόβο. Πώς προκύπτουν αυτοί οι φόβοι? Η πρόσληψη του ξένου ως φορέας υγειονομικών κινδύνων έχει μια μακρά καταγωγή στη βιολογικοποίηση των πολιτισμικών διαφορών μέσα από την κατανόηση των άλλων ως σωματικά διαφορετικών όντων. Ο όρος φιλή που έχει καταστεί κοινότοπος και το χρησιμοποιούμε σαν καραμέλα χωρίς να συνδέουμε πολύ συχνά τι κάνουμε. Δηλώνει ακριβώς αυτή την κοσμοαντίληψη ότι οι ανθρώπινοι πληθυσμοί ανήκουν σε διαφορετικά βιολογικά είδη. Ο βιολογικός ρατσισμός του 19ου αιώνα, στα τέλη του 20ου, έδωσε τη θέση του σε αυτό που πλέον ονομάζουμε νέο ρατσισμό στις κοινωνικές επιστήμες, New Race, κοινωνικός όρος. Την αντικατάσταση δηλαδή των βιολογικών αιτιάσεων από τα επιχείρηματα περί πολιτισμικής ασυμβατότητας. Στο νέο αυτό πλαίσιο, οι λόγοι περί βιολογικών κινδύνων αναδιατυπώθηκαν σε ένα άγχος για την γυκνίαση και την πρόσβηξη με ανίκιους τρόπους ζωής. Ο φόβος της συνύπαρξης με τον άλλον δεν βρίσκει όμως το αντίστοιχο στον τρόμο και την άνοιξη της ίδιας συμμετοχής, τη συμβίωση με τους συνάνθρωπους σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνική ζωή. Μια πολύ πιο ριζική δηλαδή άρνηση της ίδιας της κοινωνικότητας, η οποία ενέχει πάντα τη διακινδύνευση, με απλά λόγια, δεν αποκλείει στον κίνδυνο, αν υπάρχει φυσικά κίνδυνος, κλείνοντάς τους στρατόπεδα ή περιορίζοντάς τους στην Τουρκία ή τέλος πάντων οποιοδήποτε τρόπο. Ο μόνος τρόπος, όπως ξέρετε και εσείς από τη ζωή σας ή όπως μεγαλώνετε τα παιδιά σας, ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσεις οποιοδήποτε κίνδυνο είναι να αντιμετωπίσεις πρόσωπο με πρόσωπο μαζί με τους άλλους, όχι αποκλείοντας. Φυσικά καμία διαπροσωπική συνθήκη και εδώ μεταξύ των Ελλήνων, μεταξύ των μεταναστών που υπάρχουν ήδη, δεν είναι ακίνδυνη, αλλά ο μόνος τρόπος να ξεπεραστεί οποιοδήποτε κίνδυνος που ενέχει οποιαδήποτε ανθρώπινη προσωπική σχέση είναι ακριβώς μέσα από τη συνάντηση, συζήτηση και ξανά συζήτηση και ξανά συζήτηση, μέχρι να δούμε επιτέλους έναν κοινό τόπο. Η ένταξη των προσφυγόπλων στην εκπαίδευση και τελειώνω είναι μέρος αυτής της διαδικασίας που ένας αγαπημένος μου Ιταλός συγγραφέας, ο Ιτάλο Καλβίνο, περιέγραψε ως την αναζήτηση του τι δεν είναι κόλαση μέσα στην κόλαση. Οπότε λοιπόν, σε ένα από τα πιο σημαντικά του βιβλία της Αγορά της Πόλης, περιγράφεται
οι αφηγήσεις, οι φανταστικές αφηγήσεις του Μάρκο Πόλο στον αυτοκράτορα, τον Κινέζο αυτοκράτορα του Λαϊκά. Υπάρχει στο τέλος η εξής παράγραφος, η οποία είναι η εξής. Η κόλαση των ζωντανών δεν είναι κάτι που θα υπάρξει. Συγγνώμη. Η κόλαση των ζωντανών δεν είναι κάτι που θα υπάρξει. Αν υπάρχει μία, είναι αυτή που βρίσκεται ήδη εδώ. Η κόλαση που κατοικούμε κάθε μέρα, φτιάχνουμε με το να ζούμε μαζί. Δύο τρόποι υπάρχουν για να γλιτώσεις από το μαρτύριό της. Ο πρώτος είναι εύκολος σε πολλούς. Δέξου την κόλαση και γίνε μέρος της, έτσι που να μην τη βλέπεις πια. Ο δεύτερος είναι επικίνδυνος και απαιτεί συνεχή επαγκρίνηση και γνώση. Ψάξε και μάθε να αναγνωρίζεις ποιος και τι στη μέση της κόλασης δεν είναι κόλαση. Και αυτά κάνουν να διαρκέσουν. Δώσ' τους χώρο. Η συνεκπαίδευση του προσφυγόπουλου λοιπόν με τα υπόλοιπα παιδιά δεν αποτελεί μόνο ζωτική ανάγκη για τα ίδια τα προσφυγόπουλα, αλλά και για εμάς. Η ανάλυση της υποχρέωσης να τα φιλοξενήσουμε στη σχολεία θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της προσωπικής μας αναζήτησης, τρόπο να δώσουμε χώρο στη συνύπαρξη, να αποκτήσουμε την πολύτιμη εμπειρία της μετάβασης της διαφοράς σε οικειότητα, την εμπειρία να συγκροτούμε κοινά γύρω από τα οποία θα ανθίσουν κοινότητες και να διαπιστώσουμε με ανακούφιση και χαρά ότι αυτά τα άλλα με άλλα κεφαλαίο παιδιά δεν είναι απλώς κάποια άλλα, αλλά είναι απλά άλλα με άλλα κεφαλαίο, όπως σε κάθε χρονιά έρχονται πάντα κάποια άλλα καινούργια παιδιά στο σχολείο μαζί με τα δικά μας που ήταν εκεί πριν τα προηγούμενα χρόνια. Τελειώνω απλά με δύο λέξεις. Το καλοκαίρι που πηγαίναμε στα Δελιανά, λοιπόν, μία κοινή λέξη που θυμάμαι ακούγαμε τα τσιρικιά στη Μασαλίτα είναι η λέξη μαντρασά. Μαντρασά, μαντρασά, μαντρασά. Πότε θα ξεκινήσει το σχολείο, πότε θα πάμε σχολείο, πότε θα πάμε σχολείο. Την Φιλιππιάδα ξεκίνησε επίσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών να προσφέρει μαθήματα ελληνικών στα παιδιά. Οπότε λοιπόν τη δεύτερη μέρα που ξεκινήσαμε να λειτουργούμε το σχολείο με τα αυγανάκια, τα οποία είναι πάντα συστηματικά, είναι μία ώρα πριν ξεκινήσει η τάξη, έξω και περιμένουμε τα τετράδια. Οπότε λοιπόν τη δεύτερη μέρα που είναι έρθει η δασκάλα, είμαι εγώ μέσα και κάθομαι λίγο μαζί του. Οπότε ένα κοριτσάκι ήξερε τα αγγλικά, οπότε μου ρωτάει στα αγγλικά να του πω πώς λέμε στα ελληνικά ευχαριστούμε για το σχολείο. Ήταν η φράση που ήθελε να μάθει. Οπότε του λέω ευχαριστούμε πολύ για το σχολείο. Το επαναλάβανε όλα. Το γράψανε στα φαρσί για να το θυμούνται και άρχισαν να το παραλαμβάνουν ως εξής. Ευχαριστούμε πολύ για το εσχολείο. Εσχολείο. Και απλά τους αφαίρεσα το ε. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ.